Πρόταση στο Κίεβο για την προώθηση νέας εκεχηρίας φαίνεται πως κατέθεσαν οι Ρώσοι αυτονομιστές μετά από τις σκληρές μάχες που σημειώθηκαν στο Ντόνετσκ. Ο Αλεξάνδερ Μποροντάι, μάλιστα, πρωθυπουργός της αυτοαποκαλούμενης λαϊκής δημοκρατίας του Ντόνετσκ, δήλωσε πως πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός. Παρέμβαση προκειμένου να κηρυχθεί εκ νέου εκεχηρία έκανε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Στάινμαγερ, καλώντας τους Υπουργούς Εξωτερικών Ρωσίας, Ουκρανίας και Γαλλίας σε νέο γύρο συνομιλιών. Στην παύση της πρώτης εκεχηρίας αναφέρθηκε και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Δυστυχώς ο Ποροσένκο πήρε την απόφαση να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις. Δεν μπορέσαμε ούτε εγώ ούτε οι Ευρωπαίοι ηγέτες να τον πείσουμε ότι ο δρόμος για την εκεχηρία δεν μπορεί να περνάει μέσα από τον πόλεμο. Ο πολιτικός αναλυτής Βολοντίμιρ Φεσένκο δίνει τη δική του ερμηνεία για τη στάση του Κιέβου. Πρόκειται για εκβιασμό σε βάρος της Ουκρανίας. Αυτή είναι η τακτική της Ρωσίας. Η ειρήνη δεν είναι προτεραιότητά της. Χρησιμοποιούν την εκεχηρία ως τακτική για να επιτύχουν αυτά που θέλουν. Στο Ντόνετσκ, οι αυτονομιστές μετά από μάχες 5 ωρών πήραν υπό τον έλεγχό τους το κτίριο που στεγάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και το Αρχηγείο της Αστυνομίας. Επικράτησαν σκηνές χάους με πολίτες να τρέχουν στους δρόμους πανικόβλητοι για να σωθούν.